Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους από το Athens Sports Hall του Κολονού. Βραδάκι μεγάλης Τετάρτης με τελευταία αγωνιστική της regular season της Evolution και το Λεοντάριο να υποδέχεται τους Μυρμιδόνες. Αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι, τελευταίο στη σεζόν για τους Μυρμιδόνες. Το Λεοντάριο συνεχίζει προφανώς στην φάση των play-off και πώς να μην συνεχίζει άλλωστε. Με ρεκόρ 17-4 και από αυτές τις 17 νίκες οι 16 διαδοχικές. Αν εξαιρέσουμε ποιους, την Space Elastic Master και τους Golden Boys στην Development 2, δεν υπάρχει ομάδα πιο φορμαρισμένη, με μεγαλύτερο σερί τέλος πάντων. Ψιλοαποδεκατισμένες ωστόσο, αμφότερες. Και το Λεοντάριο και, και οι Μυρμιδόνες. Μυρμιδόνες με μια πεντάδα, όλοι και όλοι. Ως συνήθως θα πω εγώ. Με μια εξάδα το Λεοντάριο που δεν μας έχει συνηθίσει σε λειψά ρόστερ. Καλή άμυνα του Νιωτάκη εδώ, μάλλον αλλίωση στην προσπάθεια του Κωνσταντιδέλη. Κωνσταντιδέλης, Χατζησπύρου, Λάπας, Βόσικας και Σπυρόπουλος είναι η starting five του Λεοντάριο. Στην άλλη πλευρά είναι ο Νιωτάκης, ο Ραχοβίτσας, ο Καλόσακας, ο Πετρόπουλος και ο Κοσκινάς. Τρίποντο ο Βόσικας, όχι δίποντο είναι, διορθώνω, 2-0 στο πρώτο λεπτό. Ραχοβίτσας έχει weak side, ωραία πάσα. Καλός ακαστημένος για 3, δεν σημαδεύει όπως θα ήθελε. Ο Λάπας έχει δει την κίνηση του Βόσικα, η πάσα δεν ήταν ιδανική. Τώρα ο Χατζησπύρου σε ένα ελεύθερο σούτ 45. Και ο Νιωτάκης κατεβάζει το rebound και αφήνει στον Αραχοβίτσα. 71-75 η νίκη του Λεοντάρια στον πρώτο γύρο. Είχαν παλέψει πάρα πολύ τότε το μάτς, οι Μυρμιδόνες. Φινάλε πρώτου γύρου τότε. Μυρμιδόνες που την περασμένη αγωνιστική τύθηκαν με 82-65 σε ένα παιχνίδι που τα έσπασαν πίσω από τα 6-75, είχαν 3-32. Λεοντάριο την περασμένη αγωνιστική πήρε την νίκη κόντρα στη Λοβέλα Νέγκρα σε μάτς που μετέδωσα εγώ και έληξε με 82-47. Ραχοβίτσας, πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι από τον Μιχάλη, μέτρη του είδους, το αποδεικνύει στην πρώτη προσπάθεια. Βόσικας για τον Κωνσταντιδέλη, τους έβαλε 2 τρίποντα στο τελευταίο μάτς της ομάδας του. Χατζησπύρου για το πρώτο του Λεοντάριο, όχι ακόμη, άτυχος εδώ. Νιωτάκης. Έναντι στον Χατζησπύρου, πέρασε ο Γιώργος, υπέροχο καλάθι. Κλάση του Νιωτάκη για το 2-5. Βόσικας και στημένος Λάπας στο corner 3 στο σίδερο, Χατζησπύρου ανανέωσε. Σπυρόπουλος και γίνεται το λάθος. Αλλά εκεί ο Κοσκινάς έχει βρει την μπάλα με το πόδι. Και έτσι οι γηπεδούχοι θα έχουν ακόμη 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Βόσικας. Weak side στον Λάπα. Όπλησε, αστόχησε ξανά. Ο Λάπας των 16 πόντων, των 5 assist και των 2-3 τρίποντα την περασμένη εβδομάδα. Καλόσακας και Πετρόπουλος εκεί παίρνει rebound και κερδίζει φάουλ, πρώτο στο μάτς. Και δικαίωμα για βολές, ναι. Εύστοχη
Η δεύτερη βολή, 2-6. Χατζησπύρου, Λάπας και Βόσικας για τρεις. Ούτε αυτό. Ασυνήθιστα στο φωτορελοντάριο στο ξεκίνημα. Μόλις ένα καλάθι σε 3,5 λεπτά και κάτι παραπάνω. Εντάξει, παταφρένω για να περιμένει και τους υπόλοιπους μυρμηδόνες. Κοσκινάς, δίποντο, Χλάτς. 2-8, όχι, 2-9, διορθώνω. Λάπας, Βόσικας, ωραία γυρνάει μπάλα εδώ, Χατζησπύρου. Το καλάθι, Βόσικας στην ασίστ. Τέσσερα-εννέα. Καλό Σάκας. Δεν παίρνει ακόμη το πρώτο. Ραχοβίτσας, Κοσκίνας και ξανά καλό Σάκας. Και Πετρόπουλος, όχι, σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Κωνσταντιδέλης το rebound. Βόσικας. Πέρασε, σκόραρε. 6-9. Βόσικας που είχε 10 πόντους, 8 rebound και 6 assist κόντρα στη Λοβέλα. Είναι ένας από τους στάρ αυτής της ομάδας. Το Λεοντάριο στις 19 και στις 22 Απριλίου θα δώσει τα δύο παιχνίδια των play-off της φάσης των 16 κόντρα στους New York Knicks. Ασίστο Βόσικας, καλάθι ο Λάπας, η διαφορά στον πόντο πλέον. Στο Γούσου Πού το πρώτο μάτς, ώρα Champions League, 10 παρατέταρτο. Στο Μπασκετάκι Αρένα το Game 2 της σειράς στις 7, στις 5 διορθώνω, μέρα Σάββατο. Δεύτερη ευκαιρία στην ίδια επίθεση για τους Μυρμηδόνες. Ραχοβίτσα στο σίδερο. Λάπας στο rebound. Βόσικας. Λάπας. Τώρα Κωνσταντιδέλης. Θα το πάρει αυτό ο Αργύρης. Και είναι καλό. 11-9. Πρώτο προβάδισμα στο μάτς με προεδρικό τρίποντο. Συν 2. Για την ομάδα της Παλίνης. Ωραία συνεργασία, καλός Άγα Κοσκινά. Μπάλα βγαίνει έξω για τον Νιωτάκη. Αυτός αποφασίζει να εκτελέσει, αλλά στο κει. Ο Βόσικας στη μακρινή. Ο Λάπας στην ασίστ, το Χατζησπύρου το καλάθι. Όχι, θα πάρει την ευθύνη. Και θα δικαιωθεί ο Γιάννης Λάπας, άλλοτε παίκτης του Αρχιστράτηγου. Συν 4, time out των Μυρμηδόνων, 3:40 πριν τελειώσει. Πρώτο δεκάλεπτο. Να επιστρέφουμε. Κατοχή είναι για τους Μυρμηδόνες. Δύσκολο καλάθι ο Νιωτάκης. 13-11. Χατζησπύρου για τρεις, δεν το σκέφτηκε και πολύ και καλά έκανε. 15-11. Μάλλον πατήσει τη γραμμή. Νιωτάκης για δύο. Επάνω ο Κωνσταντιδέλης. Γρήγορη πρώτη πάσα. Ωραία ο Λάπας στον Βεργόπουλο. Αλλά αυτός αστοχή. Εστερή από τον Λάπα. Μία ασίστ. Ραχοβίτσας δεύτερο. Μπορεί και όχι. Φόλο όμως ο Καλόσακας. 16-13.
Βεργόπουλος. Καλή ραχεία. Σπλίτ και πάσα. Χατζησπύρου για δύο ξανά. 18-13 βρίσκει ρυθμό. Ραχοβίτσας σε αργό τέμπο. Μετάκης. Κοσκινάς παντελώς ελεύθερος. Κάνει airball. Βεργόπουλος ένας ακόμη εφουνδιασμός. Σκαστή πάσα στο τρέιλερ του Βόσικα που δεν τελειώνει όμως καλά τη φάση με το αριστερό. Καλόσακας είναι η ώρα για το πρώτο, αλλά είναι άτυχος ο Δημήτρης. Βόσικας. Behind the back στον Χατζησπύρου από το κεντρικό διάδρομο Λάπας. Τώρα αυτός σπαταλά την ασίστ του συμπαίκτη του. Σταντιδέλης. Χατζησπύρου. Άστοχος. Λάπας. Καλάθι. Και φάουλ. Ωραίο τελείωμα ψηλά. 20-13. Και τώρα μόλις το δεύτερο φάουλ. Στα πρώτα 8,5 λεπτά. Ένα για κάθε ομάδα. Δεν μπαίνει βολή. Πετρόπουλος, Καλόσακας, Κοσκινάς. Υπομονή απέναντι στη ζώνη. Νιωτάκης πάει σε drive. Χατζησπύρου την baseball. Ο Βεργόπουλος στην assist. Ο Λάπας όχι. Κοσκινάς. Ραχοβίτσας για δύο. Άστοχος και rebound ο Καλόσακας. Και φάουλ ο Κωνσταντιδέλης. Και βολές. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 20-15 πλέον το σκορ. Βεργόπουλος. Δίστασε προς στιγμήν. Και συνήθως όταν το σκέφτεσαι αστοχής. Ραχοβίτσας. Βάλε το σκρίνο Καλόσακας. Νιωτάκης υπό καλές προϋποθέσεις, ναι. 20-18. Τώρα μια ολόκληρη επίθεση λογικά για το Λεοντάριο που δεν νομίζω να βιαστεί. Οι Μηδόνες προφανώς και έχουν να δώσουν φάουλ. Χατζησπύρου το cross από τα δύο guard. Βεργόπουλος για τον Λάπα. Τρίποντο στη λήξη όχι. Νιωτάκης προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Αχ, δεν ήταν άσχημο. 20-18 σκορ πρώτης περίοδου.
Έναν 62 δεκαλέπτου στο Athens Sports Hall. Πρώτη κατοχή για τους Μυρμιδόνες. Άκρος ανταγωνιστική για την ώρα. Το ζήτημα είναι πόσο θα αντέξουν με μια πεντάδα, βέβαια. Και το Λεοντάριο μια λύση από τον πάγκο έχει, όχι κάτι σπουδαίο. Νιωτάκης μένει ελεύθερος, θα τιμωρήσει αυτή την επιλογή της αντιπάλης άμυνας. Και οι Μυρμιδόνες θα περάσουν μπροστά με 20-21. Πετρόπουλος, Νιωτάκης, Ραχοβίτσας, Κοσχινός και Καλόσακας. Η μία και η ηρωική πεντάδα. Έγινε το λάθος. Έκλεψε ο Ραχοβίτσας. Πάτα για τρεις στον εφημιασμό. Αυτό θέλω. Επόμενο. Βεργόπουλος. Φώσικα στον κεντρικό διάδρομο. Το φλότερ δεν μπαίνει. Το rebound. Επιθετικό από τον Κωνσταντιδέλη με τη βοήθεια του Βόσκα, βέβαια. Σπυρόπουλος, Βεργόπουλος. Έξτρα πάσα, υπέροχη κυκλοφορία. Κωνσταντιδέλης. 2-2 και σφίγγει την γροθιά του ο πρόεδρος. 23-21, εναλλαγή στο προβάδισμα. Πεντάδα για Λεοντάριο με Βεργόπουλο, Λάπα, Κωνσταντιδέλη, Βόσικα και Σπυρόπουλο. Νιωτάκης, κι άλλο. Όχι όμως. Εύστοχο. Ο Βόσικας, τον Λάπα και ο Βεργόπουλος μένει στον αέρα αλλά το χάνει. Ωραίο μάτς βλέπουμε. Κοσκινάς. Νιωτάκη στη γωνία για τον Καλόσακα που διστάζει. Θα το πάρει όμως μπροστά στον Κωνσταντιδέλη. Δεν μπαίνει ούτε αυτό. Πολύ άστιμος για τα δεδομένα του. Πρόλαβε ο Αργύρης. Βεργόπουλος. Κωνσταντιδέλης. Δεν βιάστηκε. Ωραία ο Λάπας στον Βόσικα. Το χάσε ξανά αυτός. Το ίδιο και ο Σπυρόπουλος. Θα υπάρξει και τρίτη ευκαιρία. Από τον Βόσικα. Ναι. Ας το και αυτή. Παραμένει το 23-21. Κοσκινάς. Πετρόπουλος. Κεραχοβίτσας. Ναι. Φτιάχνει το δεκτάκι. Ασίστο Πετρόπουλος. 23-24. Λάπας. Βόσικας από κοντά. Καλή άμυνα του Πετρόπουλου. Μιωτάκης θα κατεβάσει. Οπ. Μπάλα βόλτα στα ποδητήρια. Πάγκο Βόσικας. Παρκέ ο Χατζησπύρου. 7 λεπτά ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Ισορροπημένο το μάτς. Βεργόπουλος πατώντας τη γραμμή. Ο Λάπας παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Καταλαβαίνει εκεί τι πάει να συμβεί. Και γράφει το 25-24 με ωραίο καλάθι. Κοσκινάς. Καλόσακας, Νιωτάκης, Κεραχοβίτσας. Και τρίποντο. Μάλιστα, το βλέπει Βαρέλη ο Μιχάλης. Κάτι υπόθηκε και εκεί με τον Κωνσταντιδέλη, δεν ξέρω τι ακριβώς. Σε καλό κλίμα όμως. Λάπας, η απάντηση. Γιάννης Λάπας, 28-27. Αλλάζει χέρια διαρκώς το προβάδισμα στις τελευταίες φάσεις. Είπαμε, οι δύο ομάδες παίζουν χωρίς άγχος, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο. Το αίτητο σερί τους ενδεχομένως να θέλουν να υπερασπιστούν οι γηπεδούχοι του Λεοντάριο. Βέβαια ο Κωνσταντιδέλης έλεγε στις δηλώσεις ότι καλό θα ήταν να κάνουν και καμιά ήττα. Αν και δεν νομίζω ότι έχει καβαλήσει καλά μια ομάδα. Δεν είναι από αυτές το Λεοντάριο. Κοσκινάς. Ξεκάθαρα το φαβορεί στη σειρά με τους Φίξ. Καλά εντάξει Ραχοβίτσα. Θα μας τρελάνεις. 28-30. Ξανά μπροστά οι Μυρμιδόνες. Ο Ραχοβίτσας κάνει μεγάλο μάτς. Τα έχουμε πει γι' αυτό. Άμα βρει ρυθμό πίσω από τα 6.75. Καληνύχτα. Δεν σταματιέται. Χατζησπύρου, weak side. Λάπας, θα απαντά ξανά. Όχι. Καλό Σακάς.
Σαβίτσας και ένα πεντάλεπτο ακόμα στο πρώτο ημιχρόνιο. Πετρόπουλος. Καλός Ακάς εξτραπάσα. Νιωτάκης δύσκολο και εύστοχο όμως με ταμπλό. Είναι πολύ καλός αυτά τα mid-range ο Γιώργος Νιωτάκης. Βέβαια έχει δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του. Συν 4 για τους φιλοξενούμενους όπως και να έχει. Κωνσταντιδέλης. Δεν σημαδεύει καλά. Δαχοβίτσας. Καλώς Ακάς βάζει το πρώτο και μάλλον δεν το πιάσα με την κάμερα. Τέτοιος είμαι. Όταν αστοχή όμως τα βγάζω. 28-35. Βεργόπουλος, ένα πολύ πολύ δύσκολο σουτ. Συν 7 οι Μυρμηδονές. Και τώρα συν 10. Παραλίγο. Χατζησπύρου. Βεργόπουλος για τον Λάπα. Ξανά Χατζησπύρου, ξανά Λάπας. Μάλιστα. Μπάλα κόλλησε. Ο Νιωτάκης ύπταται, αλλά έχει κολλήσει καλά. Άλλη μία. Και αφού ξεκόλλησε η μπάλα, συνεχίζουμε. Βεργόπουλος baseline. Βόσκας επιτεθεί στο close-out με το αριστερό. Σερβίρει στο καλάθι για το 30-35. Ραχοβίτσας από τα 9. Τρέχει να σώσει την κατάσταση, ο Βεργόπουλος μακρινή, ο Λάπας χορεύει, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να πει αυτό. Φάουλ κερδίζει ο Χατζησπύρου στη συνέχεια. Μόλις το πρώτο φάουλ έπειτα από 7 λεπτά, στο δεύτερο δεκάλεπτο δείγμα της χαλαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουν το μάτς οι δύο ομάδες και είναι λογικό. Μέσα η πρώτη. 4 η διαφορά. Και τώρα στους 3. Όχι. 31-35 γράφει ο Δήμος Πίνακας. Νομίζω είναι 32. Τέλος πάντων. Πετρόπουλος. Νιωτάκης. Μαζί πλάτη τον Χατζησπύρου. Λάθος. Έκλεψε ο Λάπας. Φτάσει ήδη στην άλλη πλευρά. Καλή άμυνα του Κοσκινά σε πρώτο χρόνο. Βόσικας. Λάθος. Καλόσακας θα κλέψει. Κοσκινάς. Πετρόπουλος. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Καλόσακας δεύτερο. Δεν με δικαιώνει. Βεργόπουλος, σκαστή πάσα. Καθαρή άμυνα του Νιωτάκη, λέει ο ρέφερι. Καλός Ακάς στον εφημβιασμό. Χλάτς. 31-28. Και ένα δίλεπτο ακόμα μέχρι την ανάπαυλα. Λάπας. Βόσικας. Και Βεργόπουλος από τη γωνία. Airball. Σκινάς. Ραχοβίτσας. Υπάρχει εκεί μισμάτς, το διαβάζει.
Για να προσαρμόζεται, παίρνει ο Καλόσακας. Μιωτάκης ανάμεσα από δύο, πέρασε και σκόραρε με το κακό του χέρι. 31-40, time out το Λεοντάριο. Τα δευτερόλεπτα απομένουν για το φινάλε του ημιχρόνου. Βόσικας, δεν βγαίνει μπάλα. Βόσικας, Κωνσταντιδέλης, Πυρόπουλος, Λάπας και Χατζησπύρου για Λεοντάριο. Πετρόπουλος, Καλόσακας, Κοσκινάς, Ραχοβίτσας και Νιωτάκης. Οι πέντε μυρμηδόνες που για την ώρα τα πάνε εξαιρετικά. Πετρόπουλος πιάνει δουλειά στο χαμηλό post. Γυρνά άλλα στο χι. Βόσικας. Ένας εναντίον δύο, ο Νιωτάκης εκεί τον κόβει ψηλά. Καλόσακας τρίτο. Όχι, Πετρόπουλος, τι χάνει εκεί. Τους τρία δευτερόλεπτα έχουν απομείνει, μάλλον σε γρήγορη επίθεση πάει το Λεοντάριο. Χατζησπύρου, ναι. 33-40, 15 δεύτερα για τους Μυρμηδόνες τώρα. Μόλις ένα φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Μυρίζει τρίποντο ο Ραχοβίτσας. Ραχοβίτσας παίρνει. Υπάρχει φάουλ. Αλλιώς θα το βάζει. Φάουλ στα 3,1. Χαμηλά. Χαμηλά. Πετρόπουλος στη λήξη. Μπάζερ του Νίκου του Πετρόπουλου. Ο Καλόσακας, 33-43, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο μάτς.
Πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Athens Sports Hall. Θυμίζω τελευταία αγωνιστική της regular season για Μυρμιδόνες και Λεοντάριο. Μυρμιδόνες του χρόνου στη development, το Λεοντάριο νομίζω στη master, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο των New York Fix. Άλλο ένα τρίποντο Ραχοβίτσας ή πατούσε. Ένα πόντο τους έβαλαν σε φωτεινό πίνακα. Πώς γίνεται αυτό? Χατζησπύρου από κοντά, ναι. Εσύ στο Λάπας. 35-44. Ναι, 35-45 γίνεται τώρα το σκορ. Δίποντο ήταν του Ραχοβίτσα. Αυτό όμως είναι τρίποντο και μπαίνει και αυτό. Τι κάνει ο άνθρωπος? 35-48. Βεργόπουλος κρατά και ψάχνει τον Βόσικα, αλλά είναι δυνατή η πάσα. Βόσικας, Βεργόπουλος, Λάπας, Χατζησπύρου και Κωνσταντιδέλης από τη μία. Κοσκινάς, Ραχοβίτσας, Πετρόπουλος, Νιωτάκης και Καλόσακας η πεντάδα στην άλλη πλευρά, μην έχοντας και άλλες επιλογές. Σε διαγωνισμό τριπόντων τίνει να εξελιχθεί το μάτς. Χατζησπύρου και αυτός στον εφημβιασμό και αυτός άστοχος όμως, όπως και ο Καλόσακας νωρίτερα. Κοσκινάς. Στο Νιωτάκη μπάλα, τρίποντο και από αυτόν. Rebound, ο Βόσικας. Βόσικας δίνει, παίρνει, μένει στον αέρα, αστοχή. Δεν του πάνε του Βόσικα αυτά τα χαλαρά ματσάκια. Όμως δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση. Έχει χάσει κάποια πολύ εύκολα για τα δεδομένα του. Τώρα φάουλ ο Πετρόπουλος πάνω στον Κωνσταντιδέλη. Δεν την είδα τη φάση, αλλά κάτι περίεργο έγινε εκεί μάλλον. Χατζησπύρου, Λάπας. Υπομονή απέναντι στη ζώνη, πιέζει ο Νιωτάκης, παρά λίγο να κλέψει. 8 δεύτερα μείνανε. Λάπας από τα 9. Στους 10 μειώνει. Είχε πάει στους 13 διαφορά. Μυρμιδόνες θα σπάσουν το αίτητο του Λεοντάριο. Για εκεί πάει το πράγμα. Καλόσακας, ξανά στο συν 13. 38-51. Βεργόπουλος. Βόσικας στην υπερφόρτωση του Λάπα. Ελεύθερος ο Γιάννης. Rebound ο Βόσικας, λέω. Ο Γατζησπύρου είναι. Τώρα Βόσικας. Πέρασε, φλότερ, άστοχο. Νιωτάκης. Ραχοβίτσας. Μετάκι στραβά, παίκτη πάνω του. Καλόσακας, κι άλλο. Τι γίνεται, 38-54. Έχει παραχαλαρώσει το Λεοντάριο. Τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Όπως η Κασκοράρη αυτή τη φορά, ασίστο Χατζησπύρου. 40-54. Οι Μυρμιδόνες έχουν πετύχει ήδη 11 πόντους στα πρώτα 3,5 λεπτά του δεύτερου μέρους. Νιωτάκης φαινασμένα, εκεί υπερέχει στα πόδια. Άστοχος του το Κοσκινάς, Καλόσακας όμως, 40-56. Λάπας, δεν ρισκάρει. Ο Βεργόπουλος δεν βιάζεται. Ο Λάπας δεν διστάζει. 43-56. Πολλά πολλά τρίποντα και από τους μεν και από τους δε. Ο Σκινάς περνά εύκολα στα πόδια. Τελειώνει άστοχα τη φάση. Κωνσταντιδέλη στη μακρινή. Βόσικας
Στον ευνηδιασμό, αστοχή για τρεις. Ραχοβίτσας. Με υποψία βημάτων, δεν το βάζει, παλεύει, παίρνει ο Βεργόπουλος όμως. Λάπας από τις βολές, καλό είναι. Στους 11 μειώνει. Κάπως έτσι κυλά και το πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Νιωτάκης. Πετρόπουλος για τον Καλόσακα που ήταν μόνος του. Χατζησπύρου προλαβαίνει αλλά εκεί είναι μόνο ο Κοσκινάς. Το χάσε ο Καλόσακας. Βόσικας. Ο Λάπας θα το πάρει. Εντάξει, δεν γίνεται να μπαίνουν κιόλα. Νιωτάκης δυναμικά προς το καλάθι. Ευτυχώς δεν χτύπησε γιατί έπεσε λίγο ατσαλακή. 45-58 όπως και να έχει. Χατζησπύρου. Βεργόπουλος. Όπλησε. Ευστόχησε για δύο. Χάλασε και το διχτάκι. Μια ακόμη assist για τον Λάπα. 47-58, 4 λεπτά ακόμα. Ραχοβίτσας. Πετρόπουλος, Νιωτάκης. Ένα σκριν του Καλόσακα τώρα. Πετρόπουλος ξανά στον Γιώργο Νιωτάκη. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, αλλά επιμένει. Πάρα στο Λεοντάριο. Σπύρου, σίδερο. Κοσκινάς, Νιωτάκης. Λάθος πάσα, έκλεψε ο Χατζησπύρου. Τρεις με έναν. Ωραία ήταν η συνεργασία, αλλά ο Βόσικας χάνει κι άλλο. Τι έχει πάθει. Ματιασμένος είναι. Και να σπάει να προσφέρει θέαμα. Αλλά αντί για αυτό θα χρεωθεί με λάθος. Λάπας τρέχει. Και στο τρίτο δεκάλεπτο ελάχιστα τα φάουλ, μόλις ένα. Βόσικας. Λάπας προσποιείται. Βεργόπουλος διστάζει. 5 δεύτερα ακόμα. Ο Λάπας το παίρνει, ο Λάπας το χάνει. Ήταν άτυχος εδώ. 2,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πετρόπουλος. Καλός αγκάς που ξαναδίνει. Καλή κυκλοφορία. Νιωτάκης. Αστόχος για τρεις. Μακρινή του Βόσικα ενώ τρακάρει ο Νιωτάκης με τον Πετρόπουλο. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Πετρόπουλος. Τρίποντο του Λάπα. Διαφορά σε μονοψήφια τιμή πλέον.
επιχείρημα για φάουλ τώρα. Βλαχοβίτσα στη γραμμή. 50-59. Μα ήταν πάνω σε τρίποντο το φάουλ. 50-61. Βόσικας γρήγορο πρώτο βήμα. Παραμένει όμως πολύ πολύ μακριά από τον όχι καλό του εαυτό, τον normal του εαυτό. Καλό Σακάς, Ραχοβίτσας, split και πάσα, έξτρα για τον Νιωτάκη, πάρε βάλε στον Ραχοβίτσα. 50-63. Έχω την εντύπωση το Λεοντάριο σχεδόν επίτηδες έχει κατεβάσει ταχύτητα, σαν να θέλει να χάσει. Θα τη βέλη, ήταν καλή η πάσα του Λάπα, αλλά ήταν γρήγορη και η άμυνα εκεί του Νιωτάκη. Κοσκινάς. Λάθος. Κωνσταντιδέλη στο κλέψιμο. Πρώτη πάσα για τον Λάπα. Εργόπουλος. Τρέιλερ ο Βόσικας. Χατζησπύρου. Ούτε αυτό. Δεν λέει να μπει η μπάλα μέσα. 20 δεύτερα τώρα. Στη διάθεση των Μύρμιδων. Ραχοβίτσας. Θα πάρει το σκήνο του Νιωτάκη. Φάουλ του Κωνσταντιδέλη. Καλό φάουλ αυτό. Τέλος λοιπόν. Τρίτη περίοδο, 50-63. Να δούμε, έχει και Champions League εδώ μεταξύ την ίδια ώρα. Real Madrid της Chelsea 1-0 στο ημίχρονο. Λογικό. Milan Napoli 1-0 στο ημίχρονο. Τι λες. Λοιπόν, τέταρτο δεκάλεπτο, το τελευταίο των Μυρμιδών στη σεζόν, τελευταίο στη regular season για το Λεοντάριο. Λάπας στο σίδερο για τρεις. Λάπας, Χατζησπύρου, Βόσικας, Κωνσταντιδέλης και Βεργόπουλος, πεντάδα των γηπεδούχων. Νιωτάκης και Πετρόπουλος για τον Καλόσακα. Συν 16. Μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς μέχρι στιγμής. 50-66. Βεργόπουλος για την απάντηση. Όχι. Ραχοβίτσας. Νιωτάκης,
Κοσκινάς. Βραχοβίτσα τρέχει και πετάει έξυπνα την μπάλα πάνω στον Χατζησπύρου. Καλός Σάκας για το συν 19. Κωνσταντιδέλης μακρινή καλή. Λάπας. Ωραία, θα νικήσει και τον Νιωτάκη, παρότι σηκώθηκε πολύ ψηλά και αυτός για να τον σταματήσει. Ωραίο τελείωμα. 52-66. Ραχοβίτσας. Νιωτάκης. Και καλός Σάκας στις βολές. Και προσποίηση του Ραχοβίτσα, φάουλο Χατζησπύρου, πρώτος στην τέταρτη περίοδο. Βίξαε του Ραχοβίτσα. Καλός Σάκας. Χατζησπύρου βγάζει την μπάλα εκτός, λέει ο ρέφερι. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Μυρμιδόνες. Νιωτάκης, υποπίεση γιατρής. Θα ανανεώσει με τη βοήθεια του Πετρόπουλου, αλλά θα κάνει λάθος. Πήρε ο Χατζησπύρου, διορθώνει ο Κοσκινάς. Ραχοβίτσας. Νιωτάκης απέναντι, Κοσκινάς ωραία στον Πετρόπουλο. Δεύτερη ευκαιρία μέσα. 52-68. Κάπως περίεργα το από αυτό το μέσα, αλλά τέλος πάντων. Καλός Σάκας, θα περιμένει. Ξανά στους 16 διαφορά. Ραχοβίτσας θέλει πώς το παιχνίδι του Καλόσακα. 5 δευτερόλεπτα όμως ακόμα. Νιωτάκης, ωραία προσποίηση. Άστοχο το σουτ. Νέο rebound του Πετρόπουλου. Και τώρα του Κωνσταντιδέλη. Βόσικας. Είναι τρίποντο και είναι εύστοχο. 55-68. Μια ακόμη assist από τον Λάπα, ο οποίος μπορεί να πετύχει και double-double με πόντους και assist. Έχει ήδη πολλές. Υπάρχει και ένα 7 λεπτό μπροστά μας. Νιωτάκης για τον Κοσκινά. Και Ραχοβίτσας εκτελεί από τα 8 και ευστοχή. 55-71. Έχει πάει πολύ ψηλά το σκορ για τους Μυρμιδόνες. Κωνσταντιδέλης, Λάπας. Βεργόπουλος. Ενώ ο Χατζησπύρου δεν είναι τα κορδόνια του. Και ο Βόσικας απαντά. Βρίσκοντα ρυθμό πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, 58-71. Νιωτάκης. Καλός Σάκας. Ξανά στο Νιωτάκη, τρίποντο του Γιώργου. Λοιπόν, ο Βόσικας. Δύο πόντι για τον Λάπα. 60-71. Τους 16 στους 11 η διαφορά. Ραχοβίτσας. Βρήκε την πάσα. Καλός Σάκας, corner 3. 60-74. Τρομερή πάσα ο Λάπας. Το Πονιωτάκη στην μπάλα. Ραχοβίτσας. Καλός Σάκας, 60-77. Τα έχει βάλει όλα στο δεύτερο ημίχρονο ο Μίτσος. Τρομακτική ευστοχία πίσω από τα 6-75. Και λάθος του Λάπα τώρα. Νιωτάκης, το χάνει. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς με τη διαφορά στους 17. Δεν βλέπω τον τρόπο να χάσουν οι Μυρμιδόνες. Πρέπει να πατήσει τον γκάζι το Λεοντάριο, αν δεν θέλει να χάσει το σερί του, αλλά νομίζω πως δεν τους ενδιαφέρει ούτε λίγο.
Βόσκα σκοράρει για 3 πάντως, 63-77. Δεν ξέρω τώρα, αν έχεις κάνει 16 σερί νίκες και να χάσει τελευταία αγωνιστική από ομάδα που έχει πέσει. Δεν βρίσκω τον λόγο. Ο Τάκης, εκεί είχε γυρίσει ο Πετρόπουλος να πάρει το rebound. Δεν την περίμενε την πάσα. Οι Μυρμηδόνες διαμαρτύρονται, αλλά είναι για το Λεοντάριο. Θα τις πήρουμε υποψία φάουλ. Όχι ότι το έκανε αυτός, ότι του έγινε φάουλ. Το κερδίζει στη συνέχεια και θα εκτελέσει και βολές. Τέσσερα 77, 65-77 τώρα. Ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Και ακόμη 4 και 10 στο μάτς. Κοσκινάς. Καλόσακας. Μιωτάκης λάθος. Και φάουλ πάνω στον Βόσικα. Βεργόπουλος, άστοχος από μακριά. Ραχοβίτσας. Καλός Ακάς αποφεύγει το λάθος. Πετρόπουλος και μεγάλο άλμα εκεί του Νιωτάκη. Και φάουλ του Γόσικα, δύο βολές. Δύο πλέον φάουλ για Λεοντάριο και Μυρμηδόνες, 65-78. Στους 13. Και τώρα στους 14. Χατζησπύρου από τα 8,5. Αλλά παίρνει ύψος. Πάνω Πετρόπουλος. Βίτσας, Νιωτάκης. Θα παίξουμε τον χρόνο τώρα οι Μυρμηδόνες. Καλάθι ο Κοσκινάς, ασίστ ο Καλόσακας, 65-81. Οι Μυρμηδόνες θα σπάσουν το αίτητο του Λεοντάριο. Ποιος θα το περίμενε. Τρίποντο Βεργόπουλος, 68-81. Μπράβο τους πάντες που δεν τους νοιάζει. Για το ID το λέω. Δείχνει ότι πράγματι έχουν βασικό στόχο το να περνούν καλά και όχι τις ανόδους και τις προκρίσεις. Ωραία συνεργασία, Καλόσακα Πετρόπουλη στο ενδιάμεσο. High-low, 68-83. Βόσικας. Άλλο ένα. 71-83. Όποιος το έχει παίξει over, το ματσάκι πληρώθηκε. Καλόσακας. Πιέζεται από δύο, βρίσκει στήριγμα στο Νιωτάκη. Και αυτός για τον Πετρόπουλο, ο Νιωτάκης θα το βάλει μετά το δικό του επιθετικό rebound, 71-85. Βόσικας δίστασε, Χατζησπύρου πήρε φάουλ από τον Ραχοβίτσα. Λάπας, Βεργόπουλος, Χατζησπύρου, ωραία προσποίηση. Βόσικας ύπταται. Ο Χατζησπύρου αστοχή. Τελικό σκορ ψάχνουμε.
Μυρμιδόνες θα πάρουν σπουδαία νίκη. Και με μια πεντάδα κιόλας. Καλό σάκα στο κερασάκι στην τούρτα είναι αυτό. 71-88, πόσα να έχει βάλει. 6-7. Βόσικας και αυτός έχει βάλει πολλά και βάζει άλλο ένα. 74-88 και λογικά αυτή η επίθεση τώρα θα είναι η τελευταία που θα εκδηλωθεί. 38 δευτερόλεπτα μένουνε. Όχι, ούτε αυτή. Πάρ' το ρε, καλό σακά. Το πήρε, το χάσε. Πάρ' και ο Βόσικας. Από το κέντρο. Βόσικας, όχι. Τέλος, 74-88. Οι Μυρμιδόνες βάζουν τέλος στο απίστευτο σερί που έτρεχε το Λεοντάριο. 16 σερί νίκες ήταν, αλλά πάνε. 17-5 το ρεκόρ του Λεοντάριου στο φινάλε της regular season. Οι Μυρμιδόνες αποχαιρετούν με ψηλά το κεφάλι την κατηγορία, σπάζοντας το αίτητο, μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης, όχι απλά της Evolution. Ξαναλέω, τελικό σκορ 74-88. Καλό βράδυ σε όλους.